Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα ετοιμάσουμε μαζί μια εξαιρετική συνταγή. Έχει να κάνει με γλυκό, πανακότα με εσπρέσο σιρόπι. Και πριν ξεκινήσω, θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Κάπου κάτω-κάτω δεξιά υπάρχει και ένα καμπανάκι. Πατήστε το και αυτό για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την αναλυτική συνταγή με τα γραμμάρια, τη διαδικασία και φυσικά το διατροφικό πίνακα, μπείτε στο site μου www.panosioannidis.com. Τα αγαπημένα χαρμάνια ντιμέλο σε σύμβατες κάψουλες αλουμινίου, πλούσιο άρωμα και υπέροχη γεύση. Πάμε να δούμε τα υλικά. Για την πανακότα θα χρειαστούμε κρέμα γάλακτος, γάλα, ζάχαρη, φύλλα ζελατίνης, κόκκους καφέ, ποιοτικό εσπρέσο και γιαούρτι στραγγιστό. Όπως σε όλες τις συνταγές, με αυτό που ξεκινάμε πρώτα είναι αυτό που μας παίρνει και περισσότερο χρόνο. Πάμε να μαλακώσουμε τα φύλλα ζελατίνης και θα χρησιμοποιήσουμε ένα σκεύος, αρκετά μεγάλο, με λίγο κρύο νερό, φύλλα ζελατίνης, τα οποία πρέπει να τα μαλακώσουμε. Ξεκινάμε με τα φύλλα, ένα-ένα, τα βυθίζουμε μέσα στο νερό. Το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ενώσουμε σε βρασμό τα υγρά στοιχεία, δηλαδή το γάλα και την κρέμα γάλακτος, μαζί με τη ζάχαρη και μερικούς κόκκους καφέ. Ανάβουμε το μάτι σε full θερμοκρασία, προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, προσθέτουμε το γάλα, τους κόκκους με τον καφέ. Μόλις λοιπόν βράσει και πάρει το άρωμα του καφέ, τότε είναι η στιγμή που θα προσθέσουμε τη ζάχαρη. Χαμηλώνουμε θερμοκρασία, συνεχίζουμε το ανακάτεμα και προσθέτουμε τη ζάχαρη. Τα φύλλα ζελατίνης έχουν μαλακώσει, τα αφαιρούμε μέσα από το νερό, στραγγίζουμε και τα προσθέτουμε μέσα στο μείγμα. Ανακατεύουμε καλά. Το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε τον μπολ που έχουμε βάλει το γιαούρτι, να πάρουμε μία σίτα και να περάσουμε το γάλα. Ανακατεύουμε πολύ καλά. Το μείγμα είναι χλιαρό και πάμε να το βάλουμε στο καλούπι. Το αφήνουμε στο ψυγείο για 15-20 λεπτά, ίσα-ίσα να κρυώσει. Πάμε να κάνουμε το σιρόπι εσπρέσο. Λοιπόν, θα χρειαστούμε ζάχαρη και φυσικά εσπρέσο. Ετοιμάζουμε το ρόφημα εσπρέσο με τις συμβατές κάψουλες αλουμινίου ντιμέλο και συγκεκριμένα το Harmani Intenso, με χαρακτηριστικά δυνατή γεύση, έντονο σώμα, αρώματα σοκολάτας και πλούσια επίγευση τροπικών φρούτων. Για να αναδείξουμε τη γεύση του εσπρέσο, στη συγκεκριμένη συνταγή επιλέξαμε τη συμβατή κάψουλα αλουμινίου ντιμέλο Intenso έντασης 9, που προσφέρει δυνατή γεύση, δεμένο σώμα και πλούσια επίγευση. Είμαστε περίπου στα 100 ml καφέ, δηλαδή μία γεμάτη κούπα και 100 γραμμάρια ζάχαρη. Βάζουμε τη ζάχαρη, βάζουμε τον εσπρέσο και το φέρνουμε σε βρασμό. Με ένα κουτάλι ανακατεύουμε, να βεβαιωθούμε ότι θα λιώσει η ζάχαρη και όσο βράζει το σιρόπι, πάμε να ζεστάνουμε λίγο νερό για να ξεκολλήσουμε και τη φόρμα. Βάζουμε στο κατσαρολάκι τόσο νερό όσο χρειάζεται για να μας καλύψει ουσιαστικά όλη την επιφάνεια της φόρμας, μέχρι πάνω. Για να δούμε και την πανακότα. Έχει σφίξει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θέλουμε τώρα είναι απλά να ξεκολλήσουμε γύρω-γύρω, ομοιόμορφα και να τη γυρίσουμε σε ένα πιάτο. Να ξεφορμάρουμε. Σκοπός μας είναι να βράσουμε τόσο όσο, ώστε να κατέβει η στάθμη του καφέ λίγο παρακάτω από το μισό. Εκεί θα είμαστε πολύ κοντά στην πυκνότητα που θέλουμε στο σιρόπι. Παίρνουμε τη φόρμα και τη βουτάμε για λιγότερο από λεπτό, μερικά δευτερόλεπτα, μέσα στο ζεστό νερό. Πολύ προσεκτικά για να μην καούμε. Πιέζουμε λίγο τις άκρες ώστε να ξεκολλήσει το χείλος και σπρώχνουμε προς τα κάτω, απαλά. Αυτός ο τρόπος λειτουργεί σε όλες τις φόρμες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες. Τώρα, πώς ξεφορμάρουμε. Κρατάμε τη φόρμα, τοποθετούμε το πιάτο ακριβώς στο κέντρο και με μία κίνηση γυρίζουμε ανάποδα. Αν δεν μας βγει, του δίνουμε λίγο αέρα και βγαίνει. Πάμε να βάλουμε και τη σάλτσα και είμαστε έτοιμοι. Έχουμε οξύτητες από το γιαούρτι, έχουμε τη γλύκα από τη ζάχαρη, από το σιρόπι και τα αρώματα του εσπρέσου. Νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός ο οποίος θα σας ενθουσιάσει. Καλή επιτυχία, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.